Μα είναι δυνατόν να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Αν το θέλετε, μας έσυραν στην Ευρώπη, μας έβαλαν στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχει κανένα δημοψήφισμα. Μας έβαλαν, θυμάστε, ο Καραμαλής στην Ευρώπη, πρώτα υπόγραψε στην Ευρώπη και μετά ήρθε εδώ να πάρει ψήφο καταγελότητα, ακόμα και εμπιστοσύνη, αν το θέλετε, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, για να κλειδώσει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Δεν μας ρώτησε κανένας, η Ευρώπη μας ήθελε και μάλιστα πληρώσαμε όλο τον πλούτο μας στην ευτότε, βάλαμε όλα μας, όλο μας τον πλούτο της χώρας μας για να εκδοθεί και το ευρώ. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν θέλει κάποιος να μας διώξει, που δεν μπορεί, γιατί αμέσως αν φύγει η Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη, θα πρέπει να μας δώσει πίσω μας όλο τον πλούτο που βάλαμε, όλο το ΦΠΑ που έχουμε δώσει τόσα χρόνια, που κάθε, που κάθε τέσσερα χρόνια πληρώνουμε έναν εθνικό ΑΕΠ στην Ευρώπη, και δεν έχουμε δει κατά κόσμο χαίρι που λένε και στην λαϊκή, δεν έχουμε δει τίποτα από την Ευρώπη. Παρακάναμε συνέτερου, άνθρωποι που, είναι, που, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον πλούτο μα, αλλά ούτε με τι διαδικασίε που έπρεπε να γίνουν. Άρα, ποιο θα σε διώξει από την Ευρώπη, Κανένα δεν μπορεί να σε διώξει από την Ευρώπη. Είναι μόνο σενάρια φοβία που συνεχώ ο πολίτη πρέπει να είναι μέσα σε ένα φόβο να μη λειτουργεί, απλά μόνο να υπακούει.